φθοράς, όπως είναι ο χώρος των media. Διότι όταν λειτουργούν χωρίς μόνιμες άδειες επί τόσα χρόνια επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα εμπορεύονται ένα ευαίσθητο προϊόν όπως είναι η ενημέρωση του πολίτη, είναι λογικό να θέλουμε να βάλουμε μία τάξη. Όχι κομματική τάξη, δημοκρατική τάξη, νομιμότητα. Οι κινήσεις που έχουμε πει δημοσίως είναι, πρώτον, δεν είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις που κατέχουν προσωρινές σε εισαγωγικά άδειες λειτουργίας να μην υπόκεινται στον εμπορικό νόμο όπως όλες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή η σχέση ιδίων κεφαλαίων με δανεισμό. Άρα λοιπόν θα υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων αυτών με χρήμα που θα βάλουν οι βασικοί μέτοχοι των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί η τελευταία μικρομεσαία επιχείρηση να κλείνει, να μην παίρνει δάνεια, να του λέει θα κάνει ανακεφαλαιοποίηση και αυτές οι εταιρείες που επηρεάζουν, επαναλαμβάνω, την κοινή γνώμη και την πολιτική ζωή της χώρας να λειτουργούν με τον τρόπο της παρανομίας που ανέφερα νωρίτερα. Ανακεφαλαιοποίηση λοιπόν ένα. Ισχύει ο νόμος, δεν τον έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρανομία, δεν έχει φέρει. Γιατί λέτε παρανομία? Σας λέω, διότι με βάση τον εμπορικό νόμο πρέπει να υπάρχει μια σχέση συγκεκριμένη ιδίων κεφαλαίων και δανεισμών. Mm-hmm. Και δανείων. Και αυτή δεν υπάρχει. Οι ισολογισμοί είναι γνωστοί, οι ανώνυμες εταιρείες είναι. Κύριε Κίρτσο. Δεύτερον θέμα. Να ολοκληρώσω, κύριε Φίλη. Υπάρχουν ξανά νομικές υποχρεώσεις. Όπως είναι η ιστορία του 2% επί του τζίρου που πρέπει να δίδουν οι επιχειρήσεις αυτές στο κράτος. Για το θέμα της αδειοδότησης, της προσωρινής έστω. Δεν υπάρχει νόμος που να συμψηφίζει τα τέλη των καναλιών με τις υποχρεώσεις που αναφέρει το επιχειρηματικό, η ανακοίνωση των επιχειρηματιών των καναλιών. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει όμως, έχουμε δημοκρατία. Έτσι. Θα πάνε στα δικαστήρια και θα πούνε δεν πληρώνουμε διότι. Δεν μας πληρώνουν. Διότι ο τάδε υπουργός με μια υπουργική απόφαση ή με νόμο έχει συμψηφίσει τα χρέη μας αυτά με κάποιες δαπάνες για τα κόμματα. Είναι απλά τα πράγματα. Εμείς ενεργοποιούμε μια διάταξη η οποία μέχρι τώρα ελάνθανε και δεν εφαρμοζόταν. Και πιστεύουμε ότι είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Τρίτον, είναι το μεγάλο θέμα της αδειοδότησης. Δεν θα λειτουργήσουν τα κανάλια τζάμπα. Αυτό το φέρετε μαζί με χρήματα, την ΕΡΤ. Με χρήματα του ελληνικού λαού. Το φέρετε μαζί με την ΕΡΤ αυτό, κύριε Βίλη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο ΕΡΤ, άλλο ιδιωτικά κανάλια. Θα γίνει δημόσιος διάλογος. Όχι, λέω να το φέρετε πακέτο στη Βουλή. Θα γίνει δημόσιος διάλογος. Ξέρουμε ότι όλα τα κόμματα στο παρελθόν έχουν πει ότι πρέπει να υπάρξει αδειοδότηση. Άλλο θέμα, τον άλλο το άλλο ήταν. Θα γίνει δημόσιος διάλογος. Θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάνει και επενδύσεις, έχουν και προσωπικό στην Ελλάδα. Δεν πάμε να κλείσουμε κανέναν. Δεν κάνουμε ρεβάνς για τίποτα. Θα είναι ανοιχτό όμως το παιχνίδι και για άλλους. Θα είναι ανοιχτό το βέβαια. Κλειστό. Καρτέλ θα κάνουμε. Αυτό που είπε την Τζέα. Οι κατέχοντες, μακάρι οι κατέχοντες, πήραν αυτοί που έχουν το προϊόν που παράγουν, πήραν και το δίκτυο. Δηλαδή αυτό είναι παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Περί ανταγωνισμού. Όλοι, ανοιχτά. Βεβαίως θα συνυπολογιστούν οι δαπάνες που έχουν κάνει, οι επενδύσεις, το προσωπικό, καμία αντίρρηση. Δηλαδή μιλάμε μια απλή λογική γλώσσα της νομιμότητας. Και θα κρυθούμε. Καλώς. Κύριε Κίρτσο. Εγώ νομίζω ότι είναι καλή η πρόθεση της κυβέρνησης, αλλά όπως λένε μέχρι στην πολιτική. Σας βλέπουμε σήμερα, λέμε και στην πολιτική.